Ποιο είναι το σχέδιό σα για το Περιγιάλι, Πώ πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι χώροι των παλιών στρατοπέδων, Πρέπει οπωσδήποτε τα έργα υποδομών τα οποία έχουν ξεκινήσει να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό. Εκεί βλέπω ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλο συντονισμό. Δηλαδή, ο απερχόμενο δήμαρχο, ξεκινάει κάποια έργα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι στον ίδιο δρόμο θα ξανασκάψουμε και θα ξανασκάψουμε, γιατί δεν έχει υπάρξει συντονισμό ανάμεσα στου διαφορετικού φορεί. Θα ξανασκάψουμε για να μπει η ΔΕΗ, σκάψαμε για το φυσικό αέριο. Δεν βλέπω να υπήρξε σε αυτήν την περίπτωση ο κατάλληλο συντονισμό, ώστε να γίνουν μέσα σε έναν αγωγό ή δυνατόν. Αυτό άλλωστε είναι και αυτό που γίνεται στι ευρωπαϊκέ πόλει, μέσα σε έναν αγωγό, ο οποίο είναι προσβάσιμο, να μπαίνουν όλα τα δίκτυα. Mm -hmm. Αυτό δεν έγινε. Επίση, δεν λήφθηκε μέρημνα για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων τη ΔΕΗ που υπάρχουν εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει η υπογειοποίηση των καλωδίων. Συντελούν πολύ στον υποβαθμισμένο χαρακτήρα αυτή τη περιοχή. Επομένω, αν θέλουμε το Περιγιάλι να αναδειχθεί, διότι είναι και η μοναδική διέξοδο τη πόλη προ τα ανατολικά. Εάν γίνει με σωστό σχεδιασμό, το Περιγιάλι θα γίνει μια από τι πιο όμορφε συνοικίε. Είναι κοντά στη θάλασσα, είναι μια έκταση μεγάλη, η οποία μπορεί να φτιαχτεί εξ αρχή σε πολλά σημεία. Αλλά αυτέ τι δίθεν λεπτομέρειες δεν τι έχει προσέξει κανένα. Για μα είναι σημαία μα η περιοχή αυτή και το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Ε, ήδη από την εποχή που ήμουνα πρόεδρος της Δημοφέλεια, έλεγα ότι γενικά η ανατολική πλευρά της Καβάλας είναι ε, πλέον υποβαθμισμένη, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να βαθμιστεί. Η περιοχή του στρατόπεδου περι, Περιγιαλίου, ε, πρώην Ασημακοπούλου, είναι ένα από, τα, είναι ένα από αυτά τα α, σημεία της πόλης μας, τα οποία αναμφισβήτα πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η περιοχή αυτή και το πρώην στρατόπεδο Μακοπούλου που πρέπει ο Δήμος ε, να είναι απαιτητικό, να είναι διεκδικητικό, προκειμένου ο χώρο αυτό να επέλθει στην κυριότητα του Δήμου Καβάλα. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δυστυχώ μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει. Ε, Πρέπει ο Δήμο τι πρέπει να γίνει. Το οποίο μπορώ να σα πω ότι το έχουμε έτοιμο. Υπάρχει ήδη, να το πω καλύτερα, το προσχέδιο αυτή τη μελέτη, το το οποίο σχέδιο αυτό αφορά την ανάπτυξη του στρατόπεδου Μακοπούλου. Θα πρέπει να γίνουν καταρχήν ε, να γίνει μια ανάπλαση, να δοθεί στην τοπική κοινωνία που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλου εμά. Χώροι πρασίνου, ε, χώροι ε, που να μπορεί να δημιουργηθεί ενδεχομένω πάνω και ένα ξενοδοχείο με υποδομέ που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλου του νότου του Δήμου Καβάλα. Η ανάπτυξη αυτή του χώρου αυτού, καταρχήν θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή του Περιγιαλίου. Αν όμω δεν κατεβάσει ένα έτοιμο σχέδιο μελέτη κάτω στο Υπουργείο, κανένα Υπουργείο δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα δικό του γενικά, θα πω, χώρο, ε, τον οποίο τον έχει ως ε, κυριότητα ή ω κατοχή. Καταρχήν, το Περιγιαλί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια περιοχή που για να μπει στο σχέδιο πόλη ε, χρειάστηκε κοντά στα 40 χρόνια για να μπορούμε να είμαστε σήμερα και να λέμε ότι το περιγιάλι μπορεί να αξιοποιηθεί. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ασχοληθήκαμε ενεργά με το περιγιάλι διότι ναι μεν είχε τελειώσει το σχέδιο, είχε γίνει η εγγραφή στο κτηματολόγιο, έπρεπε όμως να τελειώσει τα επικείμενα, η αποσημείωση των επικειμένων. Μία προσπάθεια που χωρίς αυτό μία ενέργεια δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει τίποτα. Αυτό λοιπόν Έγινε η σύμβουλη του οποίου είχα πάρει, αλλά και η μηχανική του Δήμου ε, κάναν την αποτίμηση των, ε, αυτών που πρέπει να αποζημιωθούν ε, και έτσι μπορούσε, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε ε, στην υλοποίηση του σχεδίου. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή, το πρώτο που έχουμε πετύχει, είναι ότι στο μεγάλο έργο της ίδρυση των 11 εκατομμυρίων το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει το, την, την ίδρευση που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, ύψους γύρω στα 4 εκατομμύρια. Ε, ανοίγουμε με δική μας μπολτόζα και σε λίγο και με ιδιότητα, κάνουμε μια αρχική χάραξη των δρόμων, δηλαδή δεν είναι η, ότι αυτοί είναι οι δρόμοι που θα κάνουμε, είναι μια αρχική χάραξη για να μπορέσουν να γίνουν οι υποδομές. Και ξεκινήσαμε από την ίδρυψη. Επίσης, με τα βάτου, της περιοδου 24 24-27 το οποίο θα ξεκινήσει τώρα, έχουμε βάλει έργα ύψους 15 εκατομμυρίων, τα οποία θα γίνουν στο Περιγιάλι. Και τι είναι αυτά τα έργα, είναι ο μεγάλος δρόμος ο οποίος ξεκινάει από την στρατολογία και καταλήγει, περνάει ανάμεσα στο Λίτλ, περνάει μπροστά από το Λίτλ και καταλήγει στα νεκροταφεία, όπου θα είναι ο κύριος δρόμος για να μπει κάποιο από την ανατολική είσοδο από τα νεκροταφεία, για να έρθει μέσα στην, στην Καβάλα. Ε, το έργο αυτό είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Επίση, έχει μπει με 4 εκατομμύρια το μεγάλο μέρος της αποχέτευση, ούτω ώστε και αυτό να τελειώσει. Διότι, αν δεν γίνουν ίδρευση και αποχέτευση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να γίνουν και δρόμοι. Επίση, έχει γίνει ο διαγωνισμό για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου, δηλαδή είναι τη ανατολική πλευρά από τα νεκροταφεία μέχρι ε, περίπου και τα σφαγεία. Η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή στην αξιολόγηση των προσφορών που έχουν δώσει, ούτως ώστε θα, το ύψος του έργου θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια mm -hmm. για να αναπλαστεί όλο το ανατολικό μέτωπο. Επίσης, έχει σχεδιαστεί, υπάρχει στην ΚΤΥΠ αυτή τη στιγμή και μελετάται για να γίνει το νέο μουσικό σχολείο, διότι υπάρχει μεν το μουσικό, αλλά δεν έχει τις προδιαγραφές, τις οποίες έπρεπε να έχει. Και επειδή το μουσικό σχολείο μας κάνει περήφανους με τη δουλειά που κάνουν κάθε χρόνο και το ζούμε με το, το ψάλλοντας και άθοντας άδο, και ψάλλοντας, λοιπόν, έχει μελετηθεί αυτό. Γίνεται η μελέτη, έχει δημοπρατηθεί η μελέτη για ένα νέο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο πρέπει να γίνει προ την ανατολική πλευρά. Και έπονται και άλλα. σε λίγο το θέμα των σφαγείων διότι τα σφαγεία αυτή τη στιγμή έπρεπε να νομιμοποιηθεί για να μπορέσει πλέον ο Δήμο να μπορεί να κάνει έργα και σε αυτή την περιοχή. Σε έξι μήνε μέσα, εμεί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τα οικοδομικά τετράγωνα και μάλιστα θα θέλουμε να κάνουμε το περιγάλι εργοτάξιο. Να φτιάξουμε όλε τι υποδομέ για να αρχίσει να κινείται στην πόλη επιτέλου αυτή η ανάπτυξη του τόπου μου. Το περιγιάλι πρέπει κάτι και που έχουμε πολλά προβλήματα να του υποστηρίξουμε. Πρέπει να δώσουμε λύσει. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όλο το σχέδιο. Θα προσελκύσουμε ε, ανθρώπους κατασκευαστές για να μπορέσουμε να α, λειτουργήσει και να τελειώσει και να ολοκληρωθεί, αυτό τι σημαίνει ότι περίπου 60 με 70 επαγγέλματα θα λειτουργήσουν στην πόλη. Πέρα από αυτό θα, θα δημιουργηθεί μια νέα ανάπτυξη από την ανατολική μεριά του τόπου μας. Είναι γεγονός ότι το Περιγιάλι ήταν μια ιστορία η οποία κράτησε και κρατάει εδώ και 20-30 χρόνια, ωστόσο όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται θα κρατήσει ακόμα πολλά χρόνια, γιατί στο Περιγιάλι, για να μπορέσει να επεκταθεί εκεί η πόλη, κάτι πολύ αναγκαίο για να ανασάνει αυτή η πόλη, η οποία σκάει στην κυριολεξία με αυτά που συμβαίνουν σε κάθε συνοικία και στο κέντρο ιδιαίτερα, θα καθυστερήσει ακόμα πολύ, περιμένουν και το λένε άλλωστε τις ευρωπαϊκές καλένδες να βρουν χρήμα γιατί εκεί θέλει πολύ χρήμα. Δεν αρκούν δηλαδή αυτά το ένα εκατομμύριο που έχουν από τις ανταλλαγές οικοπαίδων σε χρήμα για να γίνουν όλα τα έργα εκείνα υποδομή που χρειάζονται, που θέλουν πάρα πολύ χρήμα. Γι' αυτό εμεί εκτιμούμε ότι θα καθυστερήσει πολύ αυτή η ιστορία ακόμα, ακριβώ γιατί κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν χρηματοδοτούνται εκείνα τα έργα τα οποία πραγματικά έχει ανάγκη ο λαό, ο λαό τη Καβάλα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στρατόπεδα. Ένα κόσμημα εκεί τόσο δυτικά όσο και ανατολικά. Δεν είναι μόνο τα στρατόπεδα που συζητάμε στην περιοχή του Περιγιαλίου, αλλά είναι και το στρατόπεδο Καρακώστα. Ένα τεράστιο χώρο όπου έχει φύγει η μεραρχία, αλλά μένει αναξιοποιητό. Θα μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα να ανασάνει αυτή η πόλη με χώρου πρασίνου ανοιχτού, όπου εκεί μπορούν να αναπτυχθούν ε, γήπεδα, ε, πάρκα, ε, ώστε να μπορέσει να βγει ο καβαλιώτη να, να ανασάνει την περιοχή και, Άρα, και να βρεθεί. Όχι λύσει όχι ακριβώς, όχι λύσεις σαν για αυτές που ευαγγελίζονται, γη αξία, πώληση και Κατασκευέ, τσιμέντο και αυτό που θα κερδίσει από αυτή την ιστορία ξέρουμε ποιο είναι και τον βλέπουμε και εδώ και παντού, σε όλη mm -hmm. τη χώρα. Ένα από τα τρία έργα που έχουμε σε προτεραιότητα. Άμεση διάνοιξη των δρόμων, τι υποδομέ και επιτέλου αυτή η συνοικία να αρχίσει να παίρνει ζωντάνια και να αρχίσει και να οικοδομείται έτσι όπως είναι επιθυμία εδώ και 30 χρόνια όλων των ιδιοκτητών, των κατοίκων και βέβαια οι ανάγκες της καβάλας. Οι χώροι των στρατοπέδων καταρχήν θα ξεκαθαρίσουμε να περάσει με Ό,τι πρόβλημα έχει με το ιδιοκτησιακό. δεν θα τρέχουμε στα δικαστήρια αυτά που λέει η σημερινή διοίκηση για να τραβήξουμε άλλα δύο-τρία χρόνια. Θα νομίζω ότι μπορούμε το έχω κάνει και ως Δήμαρχος Αλευθερών, συνεννοούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού ο κοινός σκοπός είναι η προσφορά στην πόλη, ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε, θα συνοηθούμε και θα αρχίσουμε αμέσως τα έργα, όπου απαιτείται να γίνει πράσινο, θα γίνει πράσινο, αν πρέπει κάτι να χτιστεί θα το χτίσουμε, ό,τι προβλέπει το σχέδιο και ό,τι mm -hmm. προβλέπει η αρχική το ξεκίνημα της συμφωνίας θα δούμε πώς θα το βελτιώσουμε υπέρ της περιοχής κυρίως και των κατοίκων.